σημαντικό, το είπα και πριν και τα πνεύματα στους χωριστές, ότι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα στην ομάδα που είμαστε να μην αντιμετωπίζουμε σοβαρό οποιοδήποτε παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι και οι πιτσιρικάδες μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας, στην οτροπία που θέλουμε να έχουμε. Είχαμε καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας. Νομίζω ότι και η κυκλοφορία της μπάλας. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε και καλό συνδυαστικό παιχνίδι. Σε κάποιες στιγμές παίξαμε γρήγορα όπως θέλουμε να παίζουμε. Θεωρώ ότι ήταν ένα καλό τεστ. Αλλάξαμε και σχηματισμό για αρκετό χρονικό διάστημα. Ένα σχηματισμό που θα τον δουλέψουμε αρκετές μέρες. Και τελείωσε το φιλικό. Είμαστε ευχαριστημένοι. Θα δούμε κάποια θέματα που έχουμε όσον αφορά. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε πιο γρήγορα κάποιες φάσεις, να βάλουμε περισσότερα γκολ και σίγουρα μία-δύο στατικές φάσεις ακόμα που ο αντίπαλος στο πρώτο ημίχρονο είχε τη δυνατότητα να σκοράρει. Είναι ένα σημείο που πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό πάρα πολύ. Μεταγραφικό όφι έχει κλείσει. Έχω πει ότι κατά 99% έχουμε κλείσει. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και τους ελεύθερους παίκτες, αν προκύψει κάτι, αλλά κατά 99% δεν θα κάνουμε άλλο μεταγραφή. Τρεις εβδομάδες πριν από τα επίσημα παιχνίδια του όφι, είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η ομάδα, πάνε όλα όπως περίπου τα είχατε σχεδιάσει? Ναι, η αλήθεια είναι ότι την μέρα που ήρθε ο πρόεδρος έχουν δρομολογηθεί πολλά πράγματα και του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει πάρα πολλά και σε μεταγραφικό, και σε μεταγραφές αλλά και στην οργάνωση της ομάδος. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί από όλους, κυρίως από τους μετόχους της ομάδας, να σταθούν δίπλα σε αυτή τη διοίκηση, γιατί έχουν όραμα, βοηθάνε οικονομικά πάρα πολύ την ομάδα και μπαίνουν όλα σε μια σειρά. Θα είναι άδικο νομίζω αυτή τη χρονιά να μην βοηθηθεί αυτή η ομάδα, γιατί έχει ταλέντο, έχει ποιότητα, έχει εμπειρία και κυρίως έχουμε παίκτες οι οποίοι κάθε μέρα προσπαθούν να τους μπολιάσουμε την οτροπία του νικητή. Θέλουν να πετύχουν, η διοίκηση θέλει να πετύχει, ο πρόεδρος θέλει να πετύχει και πρέπει να σταθούμε όλοι δίπλα στην ομάδα. Πρώτα ο κόσμος και σίγουρα και οι μετόχοι πρέπει να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση.